Και τώρα μέρη να αλλάξουμε κλίμα, πάμε να μιλήσουμε για το νερό, για τις πηγές μας. Άντε τώρα να πάρω και εγώ τις απαντήσεις μου. Να πάρεις τις απαντήσεις. Τι είναι οι καρστικές πηγές. Λοιπόν, μαζί μας ο Δόκτωρ Χαράλαμπος Φασουλάς, γεωλόγος του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης και συντονιστής βεβαίως και του Ελληνικού Φόρουμ Γεωπάρκων. Πολλές ιδιότητες σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Τι είναι καρστική πηγή, κύριε Φασουλά? Είναι ένας δύσκολος όρος. Λίγο μπερδεύει η γλώσσα. Καρστική πηγή. Είναι μια πηγή στην οποία το νερό βγαίνει μέσα από σπήλαια. Ουσιαστικά αυτός ο όρος καρστική, καρστικός, έχει να κάνει μια συγκεκριμένη γεωλογική διεργασία, η οποία λαμβάνει χώρα σε πετρώματα όπως είναι η ασβεστόλιθη και τα μάρμαρα, δηλαδή περίπου στο 60% των πετρωμάτων που υπάρχουν στην Ελλάδα, επιφανειακά, και περίπου το 70% των πετρωμάτων της Κρήτης. Άρα δηλαδή είναι ένα φαινόμενο το οποίο περιμένουμε να είναι πολύ συχνό και στην Κρήτη. Αυτό το φαινόμενο στην ουσία τι μας λέει? Ότι το νερό της βροχής που πέφτει διαλύει στην ουσία αυτά τα πετρώματα. Τα διαλύει σαν τη ζάχαρη, μπορεί να τα σκάψει και επιφανειακά αλλά και υπόγεια, και με αυτή τη διαδικασία αναπτύσσονται τα σπήλαια. Οπότε μέσα από αυτούς τους καινούς χώρους που δημιουργεί αυτή η διαδικασία, μπορεί το νερό το οποίο φτάνει σε μία περιοχή, με χιόνι, με βροχή ή με άλλο τρόπο, να εισχωρήσει τα πετρώματα, να κινηθεί υπόγεια, να συγκεντρωθεί σε κάποιους χώρους, να δημιουργήσει αυτό που λέμε υπόγειους συντροφορίες, συγκεντρώσεις του νερού, και κάποια στιγμή βέβαια να βρει και έναν δρόμο να βγει στην επιφάνεια. Ακριβώς εκεί που βγαίνει στην επιφάνεια έχουμε τη δημιουργία μιας καρστικής πηγής, εφόσον το νερό κυκλοφορεί μέσα στα σπήλαια. Κύριε Φασουλά, τώρα στην Κρήτη, αν δεν κάνουμε λάθος, έχουμε αρκετές καρστικές πηγές. Τι ξεχωριστό έχει όμως ο Αλμυρός και συγκαταλέγεται πλέον στις πιο σημαντικές καρστικές πηγές της γης? Ναι, έχουμε πάρα πολλές καρστικές πηγές. Πολλές είναι και γνωστές, έτσι. Οι πηγές της Αγιάς, οι πηγές της Αργυρούπολης, οι πηγές του Κουρταλιώτη, η λίμνη Κουρνά, αυτή καθ' αυτή. Οι πηγές της Γεωργιούπολης, τις είπαμε, ναι. Η πηγή του Αλμυρού, για παράδειγμα, στον Άγιο Νικόλαο. Και η πηγή, βέβαια, του Αλμυρού Ηρακλείου. Όπως αναφέρατε πρόσφατα, η πηγή του Αλμυρού Ηρακλείου μαζί με τις αντίστοιχες πηγές του Αγκίτη ποταμού και του Σπηλαίου, το οποίο είναι στις Σέρες, συμπεριλήφθησαν στις 100 πιο σημαντικές καρστικές πηγές του κόσμου. Τώρα, γιατί είναι ιδιαίτερος ο Αλμυρός? Έτσι. Ο Αλμυρός, δεν είμαι απόλυτα βεβαίως, εάν είναι η μεγαλύτερη καρστική πηγή που έχουμε στην Ελλάδα, άρα σίγουρα είναι ανάμεσα στις δύο μεγαλύτερες καρστικές πηγές. Σε όλη την Ελλάδα. Σε όλη την Ελλάδα. Με την έννοια του όγκου του νερού, το οποίο μπορεί να βγει από αυτή την πηγή. Έχουν γίνει διάφοροι υπολογισμοί για την πηγή του Αλμυρού Ηρακλείου σε σχέση με το ποσό του νερού που βγάζει. Γιατί το πρόβλημα ποιο είναι σε αυτή την πηγή? Ότι έχει μια παροχή η οποία μεταβάλλεται πάρα πολύ έντονα, όπως και σε όλες τις καρστικές πηγές, με την πάροδο του χρόνου. Δηλαδή το καλοκαίρι, το κατά καλό καιρό, Σεπτέμβρη, Οκτώβρη, μπορεί να βγάζει περίπου 4 κυβικά, 4 τεπόζιτα, τα παλιά τα τετράγωνα, το δευτερόλεπτο όμως. Το δευτερόλεπτο. Γι' αυτό δημιουργεί και ένα ποταμό χειμώνα-καλοκαίρι. Αλλά την περίοδο όμως, σε μια φυσιολογική χρονιά, όχι σαν τη φετινή, σε μια φυσιολογική υδρολογική χρονιά, μπορεί να βγάλει Φλεβάρι-Μάρτι μέχρι και 40 κυβικά το δευτερόλεπτο. Δηλαδή να γεμίζει σχεδόν ένα διαμέρισμα ή ένα μισό διαμέρισμα το δευτερόλεπτο. Που σημαίνει αυτό ότι μπορεί να γεμίσει τον Αποσελέμη σε πόσες μέρες. Προσέξτε λίγο. Αυτό σημαίνει ότι όλο το χρόνο αυτή η πηγή βγάζει συνήθως 350 εκατομμύρια κυβικά νερό. Ναι. Ο Αποσελέμης γεμίζει με 25. Οπότε όλοι καταλαβαίνουν. Εκατομμύρια κυβικά. Έχει όμως, κύριε Φασουλά, έχει και μια ιδιαιτερότητα. Μάλλον ένα μηχανισμό, δεν ξέρω αν έχει αποκρυπτογραφηθεί με το θαλασσινό νερό, τι γίνεται κάποιες μέρες το χρόνο, κτλ. Όντως, το νερό συνήθως είναι υφάλμυρο ή αλμυρό. Γι' αυτό και το όνομα Αλμυρός. Έτσι. Εδώ τώρα το πρόβλημα ποιο είναι? Το πρόβλημα με τον Αλμυρό είναι ότι το νερό κατεβαίνει κυρίως από τον Ψιλορίτη, και μάλιστα έχουν γίνει μετρήσεις και δείχνουν ότι σε περίοδο έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων, το νερό από την Νίδα, το οροπέδιο της Νίδας, φτάνει στον Αλμυρό σε 8,5 ώρες, δηλαδή διανύει μια απόσταση 25 χιλιόμετρων σε 8,5 ώρες, είναι στην ουσία τεράστιο υπόγειο ποτάμι με πολύ μεγάλη ταχύτητα την οποία βγάζει το νερό. Αλλά υπάρχει όμως και άλλη μια είσοδος νερού, η οποία είναι και αυτή μόνιμη, που είναι από τη θάλασσα. Οπότε έρχεται γλυκό νερό με μεγάλες ταχύτητες,
Έρχεται όμως και αλμυρό νερό από κάποιο άγνωστο σημείο, αυτό δεν το έχουμε προσδιορίσει, κατά πάσα πιθανότητα είναι κοντά στην περιοχή της Αγίας Πελαγίας ή υποθαλάσσια, δεν είναι στον παλί όπως λέγαν παλιά. Και αυτό το αλμυρό νερό έρχεται και αναμειγνύεται πολύ βαθιά με το γλυκό νερό και έτσι βγαίνει φάλμυρο. Όμως υπάρχει μια άλλη ιδιαιτερότητα που έχει ο αλμυρός. Ότι την περίοδο ακριβώς που έχουμε τις μεγάλες παροχές του Φλεβάρι-Μάρτι, είναι τόσο μεγάλη η ποσότητα του γλυκού νερού που κατεβαίνει από τα βουνά, έτσι ώστε μπλοκάρει την είσοδο του αλμυρού νερού και το νερό που βγαίνει είναι γλυκό. Δηλαδή, αν πάει κάποιος Φλεβάρι-Μάρτι στις μεγάλες παροχές να δοκιμάσει το νερό του αλμυρού, είναι πόσιμο, είναι κανονικά πόσιμο νερό. Αυτό για τη χρονική περίοδο γίνεται... Περίπου 1,5 μήνα σε μια κανονική υδρολογική χρονιά. Άρα, από το οποίο τότε λοιπόν είναι αξιοποιήσιμο το κανονικά, οποίο, δεν χρειάζεται αφαλάτωση. Πάλι από υπολογισμούς, υπολογίζεται γύρω στα 150 εκατομμύρια κυβικά. Δηλαδή, πολλούς αποσελέμιδες. Πολλούς αποσελέμιδες μπορεί να γεμίσει. Εκείνες τον 1,5 μήνα όμως. Πες το, ρε, και τότε εμείς, γιατί πήγαμε σε αυτό το έργο το αποσελέμι που ήμουν 9 και γέρασα και ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί και δεν κοιτάξαμε τη μεριά του αλμυρού να δούμε τι θα κάνουμε. Ναι, αυτό το θέμα της διαχείρισης του πηγών του αλμύρου είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Πώς θα το διαχειριστούμε και το πρόβλημα ποιο είναι τώρα. Σας είπα, 150 εκατομμύρια κυβικά, εμείς ας πούμε στην Κρήτη καταναλώνουμε περίπου 850 εκατομμύρια κυβικά το χρόνο. Να. Άρα μιλάμε για ένα πολύ σημαντικό ποσό γλυκού νερού, το οποίο όμως βγαίνει σε 1-1,5 μήνα. Αυτό σημαίνει λίγο δυσκολία στη διαχείριση. Δηλαδή, ακόμα και αν είχαμε φράγματα, θα πρέπει να έχουμε πολλά φράγματα για να διοχετεύσουμε το νερό εκείνο τον 1-1,5 μήνα και να τα γεμίσουμε. Με τον αποσελέμι μάλλον έγινε ένα λάθος στο σχεδιασμό όταν κατασκευάστηκε ο αγωγός ο οποίος φέρνει το νερό στο Ηράκλειο, ναι, που δεν προβλέφθηκε να είναι διπλής κατεύθυνσης και να συνδεθεί με τον αλμυρό. Εάν για παράδειγμα είχαμε αυτή τη δυνατότητα, δεν θα μας ενδιέφερε εάν για παράδειγμα δεν έβρεξε, δεν γέμισε. Γιατί θα μπορούσαμε αυτό δεν να μπορεί πάρουμε να γίνει όμως και τώρα, έστω εκ των υστέρων. Ναι, αυτό είναι ένα θέμα που θα μπορούσαμε να το σκεφτούμε. Θα το κοστίζει φυσικά. Εντάξει, εκ των υστέρων όλα θα γίνει. Ναι. Δεν υπάρχει κάτι που μπορούμε να το κάνουμε χωρίς κόστος, αλλά είναι κάτι το οποίο μπορεί ενδεχομένως και τώρα να συμπληρωθεί. Άρα, με τον αλμυρό, λοιπόν, χάνουμε πάρα πολύ τεράστιο ανεκτήμητο όγκο νερού, όπως συμβαίνει και με το άλλο πολυσδημένο έργο, τον Πλατή Ποταμό, στο νότιο Ρέθυμνο. Και εκεί χάνουμε τεράστιου όγκου νερού. Και εκεί υπάρχει. Κοιτάξτε, το χάνουμε εισαγωγικά, καταλήγει πάλι στο περιβάλλον, αλλά απλά εμείς το χάνουμε. Γι' αυτό λέω εισαγωγικά, δεν μπορούμε να το αξιοποιήσουμε για άμεσες ανάγκες που μπορούν να έχουν για τη γεωργία ή για άλλη κατανάλωση οικιστική. Ωραία, πάμε τώρα να μας πείτε. Γιατί είναι τόσο σημαντικό λοιπόν το γεγονός και έρχεται προσθετικά σε ένα πολύ μεγάλο, σε ένα μνημείο κυριολεκτικά της Κρήτης και εννοώ το γεωπάρκο, το γεωπάρκο του Ψιλορίτη. Στο γεωπάρκο του Ψιλορίτη, είναι μια από τις 4 περιοχές του UNESCO που έχουμε στην Κρήτη, έχουμε αρκετά γεωλογικά μνημεία τα οποία είναι παγκόσμιες κλάσεις. Δηλαδή, πολλοί ιδιαίτερα ξεφεύγουν από την κλίμακα την εθνική. Ένα από αυτά τα μνημεία είναι και ο αλμυρός. Για αυτά τα χαρακτηριστικά που τα γνωρίζαμε όσον αφορά την παροχή του, το μέγεθος, αλλά θα βάλω και μια άλλη διάσταση που έχει ο αλμυρός, ότι δεν είναι μόνο μια καρστική πηγή, είναι μια πηγή που συντηρεί ένα πολύ σημαντικό οικοσύστημα, το οποίο εν μέρη έχει υποβαθμιστεί, γιατί ακριβώς δεν συμπεριλήφθηκε ο αλμυρός στις περιοχές Natura. Παρόλο που υπήρξε η πρόταση αρχικά, δεν έχει συμπεριληφθεί. Και αυτό το οικοσύστημα είναι πάρα πολύ σημαντικό για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί περιλαμβάνει πολύ ιδιαίτερα είδη, όπως είναι ο φοίνικας του Θεόφραστου, ο ενδημικός φοίνικας, αλλά και πάρα πολλά αμφίβια και άλλα έτσι ζώα που σχετίζονται με τους υγρότοπους, ειδικά πάρα πολλά πουλιά. Και δημιουργεί ένα σύνολο που ξεκινάει από την πηγή του αλμυρού και καταλήγει μέχρι τη θάλασσα. Και αυτό το οικοσύστημα. Το δεύτερο σημαντικό στοιχείο που έχει είναι ότι είναι δίπλα στην πόλη του Ηρακλείου. Έχουμε ένα τρομερό οικοσύστημα, ένα ιδιαίτερο έτσι, στοιχείο του φυσικού περιβάλλοντος, το οποίο κάλλιστα θα μπορούσε να έχει αξιοποιηθεί για αναψυχή, όχι μόνο των κατοίκων της πόλης, αλλά και των επισκεπτών, και το οποίο δεν το έχουμε αξιοποιήσει στο βαθμό που θα μπορούσαμε να το αξιοποιήσουμε. Και δεν έχουμε επίσης μειώσει και τις πιέσεις που δέχεται. Πιέσεις που έχουν κάνει με ρήπανση, με απορρίμματα. Με καταπατήσεις, έτσι, είναι ένα πολύ γνωστό πρόβλημα που υπάρχει στην πηγή του αλμύρου. Γι' αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι σημαντικό και για το γεωπάρκο, γιατί πλέον αναγνωρίζεται και από μια διεθνή ένωση, όπως είναι η Διεθνής Ένωση Υδρογεωλογίας, που εντάσσει στη λίστα των 100 σημαντικότερων του κόσμου
αυτό το μνημείο, αυτό το γεωλογικό μνημείο. Κύριε Φασουλά, λοιπόν, έχουμε ακόμα 2 λεπτάκια κάπου εκεί, 2,5 λεπτά. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, γιατί το είδαμε ξανά και φέτος, έχει γίνει τα προηγούμενα χρόνια, και αυτές τις κόντρες με τα 4x4 οχήματα, επειδή μιλούσαμε για το γεωπάρκο στον Ψιλορίδη, ναι. Τι συνέπειες, τι επιπτώσεις έχουν όλα αυτά? Ναι, αυτό είναι ένα φαινόμενο που δυστυχώς παρατηρείται εδώ και αρκετά χρόνια τους χειμερινούς μήνες, όταν θα χιονίσει ή όταν θα βρέξει σημαντικά στα μικρά και στα μεγάλα οροπέδια του Ψιλορίτη. Δηλαδή, βλέπουμε αυτοκίνητα 4x4 να κινούνται εκτός δρόμου. Τι δημιουργεί αυτή η κίνηση? Αυτή η κίνηση δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα στο έδαφος που υπάρχει σε αυτά τα μικρά οροπέδια και το οποίο είναι και το πιο πολύτιμο στοιχείο για αυτές τις περιοχές. Μιλάμε για βουνά γεμάτα βράχια και μικρές κοιλότητες, κυλώματα όπου υπάρχει έδαφος και έφορη γη. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν, σε αυτά τα μικρά οροπέδια, έχει αναπτυχθεί ένα στρώμα βλάστησης, χαμηλής βλάστησης, η οποία σε ορισμένα από αυτά που είναι στο οροπέδιο της Νίδας δημιουργείται και από ένα ενδυμικό φυτό του Ψιλορίτη συγκεκριμένα, είναι βρίδα όπως λέγεται, που αυτός ο τάπητας της χαμηλής βλάστησης συγκρατεί με το ριζικό του σύστημα το έδαφος από κάτω και δεν το αφήνει να ξεπληθεί. Ναι. Θα πρέπει να πούμε ότι αυτό το έδαφος δημιουργήθηκε πριν από εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια, την περίοδο των παγετώνων. Είναι εξαιρετικά δύσκολο υπό τις σημερινές συνθήκες να δημιουργηθεί ξανά. Όταν λοιπόν ένα αυτοκίνητο φύγει από το δρόμο, που μπορεί να είναι χωματόδρομος, και μπει μέσα σε αυτά τα οροπέδια και αρχίσει και κινείται με μεγάλες ταχύτητες, σπινιάρει, κάνει κύκλους, κάνει κόντρες. Στην ουσία αυτό που συμβαίνει είναι ότι τα λάστιχα σκάβουν αυτόν τον τάπητα, δημιουργούν αυλακές και έτσι πλέον την επόμενη χρονιά με τις βροχές αρχίζει και ξεπλένεται το έδαφος. Και χάνουμε πολύτιμο έδαφος, χάνουμε ενδεχομένως και μπορεί να χάσουμε και ενδυμικά είδη. Έχουμε σε κάποια οροπέδια ένα φυτό το οποίο είναι όχι απλά είδος, είναι γένος ολόκληρο, το οποίο είναι μοναδικό στον κόσμο. Ζει μόνο σε 2 οροπέδια του Ψιλορίτη και πουθενά άλλου αυτό το γένος. Πώς λέγεται? Λέγεται Χορστρίσια δολινίκολα ή Χορστρίσια των δολινών. Έτσι είναι, δύσκολα είναι τα λατινικά ονόματα. Είναι δύσκολα αυτά τα ονόματα. Αλλά υπάρχει μόνο σε 2 οροπέδια. Οπότε καταλαβαίνουμε. Οποιαδήποτε απώλεια του εδάφους δημιουργεί απώλεια ενδιαιτημάτων, δημιουργεί απώλεια βιοποικιλότητας και οικονομική ζημιά. Γιατί ξέρετε, καταστρέφεται το έδαφος, χάνεται η βλάστηση, οι βοσκοί θα πρέπει να ταΐζουν περισσότερο με τροφές τα ζώα. Τώρα το γεωπάρκο του Ψιλορίτη είναι τεράστια έκταση. Είναι τεράστια έκταση. Καλύπτει όλο τον ορεινό όγκο του Ψιλορίτη μαζί με τις γύρω περιοχές. Είναι 1250 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Φουρόγα το βλέπετε τώρα τελευταία. Υπάρχει εν εξελίξει ένα πρόγραμμα από το Μουσείο, αυτή τη στιγμή φυσικής ιστορίας, για παρακολούθηση με κάμερες διαφόρων περιοχών της Κρήτης και στο Ψιλορίτη. Ναι, υπάρχουν ενδείξεις ότι κινείται ο φουρόγατος, απλά είναι δύσκολο να το δούμε. Κρατήστε το αυτό, θα τα πούμε μελλοντικά. Μάλλον με συναντήσεις που κάνουμε αυτό το πρόγραμμα. Θέλουμε και εικόνα από το φουρόγατο. Θέλουμε και εικόνα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.